Μια μέρα, ένας μαθητής αποφάσισε να προκαλέσει τον δάσκαλό του. Έτσι, σκέφτηκε να του στήσει μία παγίδα. Έπιασε μια πεταλούδα και την κράτησε στη χούφτα του. Όταν θα πήγαινε στον δάσκαλο, θα τον ρωτούσε τι είχε μέσα στο χέρι του. Και αν ο δάσκαλος το έβρισκε, τότε θα τον ρωτούσε αν η πεταλούδα ήταν ζωντανή ή νεκρή. Στην περίπτωση που απαντούσε ο δάσκαλος ότι η πεταλούδα ήταν ζωντανή, τότε θα έσφυγε το χέρι του και θα τη σκότωνε. Και το αντίστροφο. Όταν είχαν μάθημα λοιπόν, πλησίασε τον δάσκαλο μπροστά σε όλους τους υπόλοιπους συμμαθητές του. Έτεινε το χέρι του προς το μέρος του δασκάλου και τον ρώτησε. «Δάσκαλε, τι έχω στο χέρι μου?» «Την ψυχή σου έχεις, παιδί μου», απάντησε ατάραχος ο δάσκαλος. Ο μαθητής προβληματίστηκε για λίγο, σκεπτόμενος την απάντηση του δασκάλου του. Κατέληξε ότι ο δάσκαλος είχε δίκιο. Η πεταλούδα ήταν μια ψυχή που θα μπορούσε να είναι και η δική του ψυχή. Ωστόσο, συνέχισε. «Και είναι ζωντανή η ψυχή μου, δάσκαλε, ή όχι?» Ο δάσκαλος τον κοίταξε με καλοσύνη στα μάτια και του είπε χαμογελαστά. «Από το χέρι σου εξαρτάται, παιδί μου. Τίποτα δεν μπορεί να επηρεάσει την ψυχή μας, παρά μόνο αν το επιτρέψουμε εμείς οι ίδιοι». Ο δάσκαλος της ιστοριούλας μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Το παιδί είναι ένας από εμάς και η πεταλούδα είναι η ψυχή μας. Και η ιστορία σε βάζει σε σκέψεις να πάρεις καινούργιες αποφάσεις, βασισμένες σε κάτι όχι επιφανειακό, αλλά στο συμφέρον της ψυχής σου. Εσύ επιλέγεις, στο χέρι σου είναι. Από το δικό σου χέρι εξαρτάται αν θα προχωρήσεις και θα αποτελέσεις ίσως ακόμη και παράδειγμα προς μίμηση ή αν θα μείνεις στάσιμος. Μόνον ο Θεός μπορεί να σε γεμίσει εσωτερικά. Μόνο Αυτός μπορεί να σε ολοκληρώσει ως άνθρωπο. Μόνο Αυτόν αν έχεις ως συνοδοιπόρο, έχεις τα πάντα. Αν έχεις όλους τους άλλους εκτός από Αυτόν, τότε λυπάμαι, αλλά να ξέρεις πως δεν έχεις τίποτα και θα φασανίζεσαι σε όλη σου τη ζωή για να βρεις κάτι που σε γεμίζει. Όσα κι αν κάνεις, όσα κι αν αποκτήσεις, αν δεν καταφέρεις να έχεις τον Θεό Πατέρα δάσκαλο στην καρδιά σου, τότε, μόλις αποκτάς κάτι καινούριο, πάλι άδειος θα αισθάνεσαι. Εσύ είσαι αυτός που δεν θες και δεν κυνηγάς αυτό που θα σε κάνει ολοκληρωμένο σαν άνθρωπο. Και δεν θα σου λείπει τίποτα, γιατί θα τα έχεις όλα, αν έχεις τον Θεό. Στο χέρι σου είναι, στο εύχομαι και ελπίζω να συναντηθούμε στην κορυφή. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και μοιράσου το με τα φιλαράκια σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.